Γράμμα για σένα, Κατερίνα, στέλνει απόψε η Πηνελόπη. Η Πηνελόπη είναι μητέρα 3 παιδιών. Εργάστηκε επί 20 χρόνια ως κοινωνιολόγος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυτή ήταν η παλιά της ζωή, γιατί η νέα ξεκίνησε όταν στο μικρότερο από τα 3 παιδιά της διαγνώστηκε αυτισμός. Από τότε αφοσιώθηκε στο μεγάλωμα των παιδιών της. Η Πηνελόπη στέλνει απόψε γράμμα σε μια γυναίκα που δεν έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή της. Σε μια γυναίκα που ξεκίνησε με τα πόδια από το Λονδίνο για τον τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Σε μια γυναίκα ιδιαίτερη που τη λένε Κατερίνα και με την οποία τη συνδέει μια κοινή επαχθής διαδρομή ζωής. Η Πηνελόπη, η αποστολέας μου, είναι μητέρα 3 παιδιών, εκ των οποίων το μικρότερο με αυτισμό. Η Κατερίνα, η παραλήπτριά μου, είναι μητέρα 4 παιδιών, εκ των οποίων τα 2 μεγαλύτερα με αυτισμό. Το περίεργο είναι πως όταν ήρθε το γράμμα της Πηνελόπης για να εντοπίσουμε την Κατερίνα και να της το παραδώσουμε, εμείς τη βρήκαμε σε ένα κάμπινγκ στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας, μακριά από τα 4 παιδιά της. Η αλήθεια είναι πως αυτό το γράμμα απόψε θα αποκαλύψει πολλά. Ας υποδεχθούμε, κυρίες και κύριοι, την Πηνελόπη Αλεξίου. Ελάτε, Πηνελόπη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, αγωνιά από μακριά. Έτσι. Καθίστε, παρακαλώ. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Και πήρατε αυτή την απόφαση να στείλετε ένα γράμμα σε μια γυναίκα που δεν γνωρίζετε. Που δεν γνωρίζω, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Αυτό εννοώ. Αλλά τη γνωρίζω πολύ καλά την Κατερίνα, γιατί τα τελευταία 2,5 χρόνια οι ζωές μας είναι πολύ δεμένες. Της μιλάω, ξέρω τη ζωή της, βλεπόμαστε μέσα από το Facebook, μαθαίνω τα νέα της. Και μας συνδέει αυτό που είπατε, κάτι πολύ δυνατό, που είναι τα παιδιά μας, που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ναι. Ο αυτισμός δηλαδή μας ενώνει. Τι συνέβη, σας εξήγησε ποτέ κανείς τι συνέβη και το 3το παιδάκι βγήκε λίγο διαφορετικό? Δεν σου εξηγεί ποτέ τι σημαίνει, γιατί το παιδί σου είναι αυτιστικό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ερμηνεία επιστημονική. Κάποια έρευνα που να λέει ότι το παιδί είναι αυτιστικό για αυτούς τους λόγους. Είναι πολλές οι ερμηνείες που δίνονται. Με τι ποσόστοση συμβαίνει αυτό σε μια έγκυο μητέρα? Δηλαδή, πόσες πιθανότητες έχει μια γυναίκα να γεννήσει παιδί με αυτισμό? Αυτές τις μέρες βγήκε μια έρευνα για την Ελλάδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, για πείτε μας. Είμαστε πια 1 στα 75 παιδάκια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Τόσο καιρό μας λέγανε ότι στην Αμερική, που είναι 1 στα 53, που το έχουν μετρήσει, ότι στην Ελλάδα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όμως και στην Ελλάδα συμβαίνει. Και είναι κάτι που δεν μπορεί να διαγνωστεί προληπτικά με τον προγεννητικό έλεγχο, έτσι. Όχι, δεν μπορεί, δυστυχώς δεν μπορεί. Έχουν βγει κάποια τεστ τώρα που σε σχέση με το DNA, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Πάντως, κανένας δεν μπορεί να σου πει με ακρίβεια ότι το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αυτιστικό, ώστε να κάνεις την επιλογή σου. Εσείς τι επιλογές χρειάστηκε να κάνετε αφού γεννήθηκε το παιδί και μετά, όσον αφορά τη ζωή σας? Γιατί άλλαξε η ζωή σας άρδιν, φαντάζομαι. Ναι. Εγκαταλείψατε κάποια δουλειά, εγκαταλείψατε έναν τρόπο που είχατε να ζείτε? Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνεις τη διάγνωση, είναι σαν ένας ζώντας θάνατος. Ναι. Πρέπει να μάθεις να θάψεις τη ζωή που θεωρείς ότι θα έχει μελλοντικά το παιδί σου, να αποδεχθείς ότι έχεις ένα παιδί με αναπηρία ισόβια, να το δουλέψεις μέσα σου και από εκεί και πέρα να δεις μόνη σου, ακόμα στην Ελλάδα, τώρα αρχίζουμε να μαζευόμαστε πολύ και να το δούμε, να δεις τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό. Γι' αυτό και είναι στις οικογένειες πάρα πολύ δύσκολο, και τα διαζύγια στις οικογένειες που έχουν παιδιά με αυτισμό είναι πάρα πολύ συχνά. Εσείς είστε με το σύζυγο ακόμη? Είμαι ευτυχής. Είστε καλά. Σας συμπαραστέκετε σε όλο αυτό? Μου συμπαραστέκετε. Όχι εμένα. Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είμαι λίγο τυχερή, γιατί οι σπουδές μου με έχουν μάθει ότι όταν έχω ένα πρόβλημα να ζητώ βοήθεια. Οπότε ήξερα ότι για να διαχειριστώ αυτό το κομμάτι έπρεπε να πάρω τη βοήθεια των ειδικών. Ναι. Σε οτιδήποτε αφορούσε εμένα με το δικό μου. Έτσι, δημιούργησα σχέσεις και πάντα είχαμε υποστήριξη στην οικογένεια. Και όταν μεγαλώσαμε, Έχουμε παρακολουθήσει αρκετά προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης. Ναι. Στο ψυχολογικό κομμάτι. Στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, κανένας δεν σου μαθαίνει πώς μπορείς να ζήσεις σε ένα καινούριο κόσμο. Πώς το λένε το παιδί? Βασίλη. Ο Βασίλης, λοιπόν. Ναι. Ναι. Ο κόσμος του Βασίλη είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Αυτό. Έχει και αυτός τις χαρές του και τις λύπες του. Ναι. Έχει περισσότερες λύπες και περισσότερα αγώνα. Αυτό είναι γεγονός. Έχει και χαρές, αλλά είναι διαφορετικός κόσμος. Πρέπει από την αρχή να μάθεις να διαχειρίζεσαι τη σεξουαλικότητα, την τουαλέτα, την επικοινωνία, το σούπερ μάρκετ, τη σχέση με τους άλλους, το να πηγαίνεις τα παιδιά σε ένα παιδότοπο με ένα παιδί που είναι διαφορετικό. Το παίρνετε στο παιδότοπο, το παίρνατε τέλος πάντων όσο ήταν μικρό. Κάποια στιγμή μαθαίναμε στο Βασίλη τι σημαίνει περιμένω. Οπότε έπρεπε να τον πηγαίνω. Πηγαίναμε σε ένα fast food και περιμέναμε στη σειρά. Ναι. Πήραμε λοιπόν το φαγητό μας, γιατί πρέπει να περιμένουμε, και ανεβήκαμε πάνω, που πάνω είχε ένα παιδότοπο. Και ήταν ένα παιδάκι που έπαιζε με μια κυρία που το είχε και μπήκε ο Βασίλης στον παιδότοπο. Λέω στην κυρία ότι το παιδί σας είναι πολύ κοινωνικό, αλλά ο δικός μου δεν μιλά. Δεν είναι λεκτικός ο Βασίλης, δεν επικοινωνεί λεκτικά και δεν του αρέσει η συντροφιά με άλλα παιδιά. Ναι. Και τότε έβαλε τις φωνές. Η άλλη κυρία. Και μου είπε ότι αν το παιδί σας δεν είναι φυσιολογικό, πάρτε το και φύγετε. Ρατσιστικό. Ομολογώ, ναι, ότι ο Βασίλης τώρα είναι 16 χρονών. Τότε ήταν 4. Κατάλαβε. Ο Βασίλης δεν κατάλαβε, εγώ κατέρευσα. Ήταν από τις πρώτες φορές που εγώ προσπαθούσα να βρω τα δικά μου πατήματα. Αυτό εννοώ. Μήπως κατάλαβε από τη δική σας κατάρρευση ότι ναι, κάτι τον αφορά άμεσα. Ναι, πήγα να φύγω, ήρθε ο υπάλληλος, της είπε ότι παρακαλώ πολύ, πάρτε το παιδί σας και φύγετε. Με παρακάλεσε να μείνω. Εγώ δεν μπορούσα να μείνω, βέβαια. Έφυγα, του είπα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και φαντάζομαι ότι η αγωνία σας κουμπώνει και σε άλλα τέτοια περιστατικά που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον του. Ναι. Σε σχέση με διάφορες εκφράσεις. Αλλά μαθαίνεις να τα διαχειρίζεσαι όσο περνάει ο καιρός. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Με αγάπη και υπομονή. Θέλει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ υπομονή. Τα αδέλφια του. Βοηθάνε σε αυτό. Εξαιρετικά. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι πολύ τυχερή. Και έχουν γίνει και πολύ καλύτεροι άνθρωποι, φυσικά. Όλοι έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Ο Βασίλης μας έχει δημιουργήσει. Έχουμε μια συναίσθηση που δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε χωρίς τον Βασίλη. Απίστευτο. Είναι ένα κομμάτι. Μαθητείας. Αλλά είναι πολύ γλυκός μέσα στο σπίτι. Είναι το κομμάτι που δεν θέλει φωνές και πρέπει να μένουμε ήρεμοι, που πολλές φορές είναι ενοχλητικό. Οι φωνές δηλαδή τον ταράζουν πολύ. Ναι, τον ταράζουν πολύ. Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας για τον Βασίλη? Το ποιος, πού και με ποιο τρόπο θα μείνει πίσω ο Βασίλης μετά από μένα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Είναι τραγικό. Εμείς δεν έχουμε παιδιά που πεθαίνουν πιο γρήγορα από εμάς. Ναι. Αυτό θα ήταν λυτρωτικό. Εμείς έχουμε παιδιά που πεθαίνουν μετά από εμάς. Και που οι περισσότεροι τα φροντίζουμε πάρα πολύ για να πεθαίνουν μετά από εμάς. Ναι, με πολύ αγάπη μεγαλώνουν και καταφέρουν να περάσουν. Και δεν μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε ένα καλό μετά από εμάς. Και δεν μπορεί ούτε η πολιτεία, από ό,τι καταλαβαίνω, να εξασφαλίσει ένα καλό μετά από εμάς. Δεν νομίζω ότι έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον εκ τώρα. Ναι. Αλλά το δείχνουμε εμείς οι γονείς, φτιάχνουμε ομάδες. Μεταξύ μας, εμείς έχουμε φτιάξει ένα φορέα. Η Κατερίνα έχει φτιάξει ένα φορέα και έτσι γνωριστήκαμε και ήρθαμε μαζί. Προσπαθούμε να οργανωθούμε και να πούμε στον κόσμο, γιατί εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ο αυτισμός δεν είναι φάρμακα. Αυτό που μεγαλώνουν τα παιδιά, τους δίνουμε ένα φάρμακο, τους βάζουμε κάπου να είναι ήσυχοι. Τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να προσφέρουν, μπορούν να εργαστούν, μπορούν να είναι πολύ δημιουργικά και μπορούν μόνα τους να ορίζουν τη ζωή τους με ένα διαφορετικό τρόπο, καμία αντίρρηση, όχι όλο το ποσοστό των παιδιών και πάλι καμία αντίρρηση, αλλά αυτά που μπορούν θα έπρεπε να το κάνουν. Θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα και τα εφόδια να το κάνουν. Υπάρχουν επίπεδα στον αυτισμό, έτσι. Είναι όπως είμαστε οι τυπικοί, που ένας είμαστε διαφορετικός από τον άλλον, έτσι ακριβώς είναι και οι αυτιστικοί. Ο καθένας είναι διαφορετικός από τον άλλον. Υπάρχει ένα σχολείο που μπορεί να στείλετε το παιδί αυτό? Τι κάνετε με μαθήματα? Υπάρχουν τα ειδικά σχολεία. Ο Βασίλης παρακολουθεί ειδικό σχολείο. Ευτυχώς πήγαμε σε ένα. Από 18 μηνών είναι ο Βασίλης σε πλαίσιο ειδικής αγωγής, ιδιωτικό. 7 χρονών πήγε σε ένα ειδικό σχολείο, αλλά συνεχίζει ακόμα τα μαθήματα. Ο Βασίλης είναι ένα παιδί που έχει κάνει εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, θεραπευτική υπασία, θεραπευτική κολύμβηση, αισθητηριακή ολοκλήρωση. Νομίζω δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή, πείτε μου τώρα τι άλλο να κάνετε εσείς ως γονείς. Ναι. Η Κατερίνα πώς τα καταφέρνει που είναι 4 τα παιδιά? Και τα δύο εκ των οποίων είναι ταυτιστικά. Είναι φοβερός άνθρωπος. Η Κατερίνα είναι μια μαχήτρια και τη θαυμάζω πάρα πολύ. Και αν είναι ένας λόγος που ήρθα εδώ, είναι αυτό το ταξίδι ζωής να μην πάει χαμένο που κάνει η Κατερίνα. Η Κατερίνα δεν ξέρω πώς το καταφέρνει. Είμαστε, επικοινωνούσαμε μαζί, ήταν πάντα μαζί με τα παιδιά της πάρα πολύ γλυκιά. Και η Κατερίνα πήγε ένα βήμα παραπάνω, ότι όλα αυτά που μας λέγανε, μουσικοθεραπεία, εργοδοθεραπεία και όλα αυτά, η Κατερίνα έβαζε και άλλα πράγματα στη ζωή. Έβαζε ότι, παιδιά, πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή, πρέπει να προσέξουμε διατροφικά πρωτόκολλα, πρέπει να δούμε άλλα θέματα. Τα ψάξε μόνη της και τα βρήκε. Τα ψάξε μόνη της. Την τελευταία φορά που είχατε επικοινωνία με την Κατερίνα ήταν πότε? Ξέρετε, δηλαδή, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Την Κατερίνα, την τελευταία φορά που είχα επικοινωνία μαζί της ήταν στη Γαλλία. Μάλιστα. Όπου μίλαγα μαζί της και εκείνο το βράδυ έκλαιγα πάρα πολύ, γιατί ήταν βρεγμένη. Μέσα σε μια βρεγμένη σκηνή. Έλα γράμμα για σένα. Έλα γράμμα για σένα. Την τελευταία φορά που είχατε επικοινωνία με την Κατερίνα ήταν πότε? Ξέρετε, δηλαδή, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Την Κατερίνα, την τελευταία φορά που είχα επικοινωνία μαζί της ήταν στη Γαλλία. Μάλιστα. Όπου μίλαγα μαζί της και εκείνο το βράδυ έκλαιγα πάρα πολύ. Γιατί ήταν βρεγμένη. Μέσα σε μια βρεγμένη σκηνή. Και έξω μου έλεγε, φαντάζομαι ότι δεν θα πλημμυρίσει. Πλημμύρισε η σκηνή και αισθανόταν πάρα πολύ μόνη. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ξεκίνησε να κάνει αυτό το ταξίδι, αφήνοντας και τα 4 παιδιά με τον μπαμπά, που εντάξει, η πρόνοια τα ανέθεσε στον πατέρα. Αλλά δεν θα ήταν πιο γόνιμο για τα παιδιά να την έχουν κοντά τους? Κυρία Χατζηβασιλείου, ξέρετε τη λέξη απόγνωση? Ναι, τη φαντάζομαι. Η απόγνωση λοιπόν που σε φέρνει στο ότι αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις πράγματα, αισθάνεσαι ότι μπορείς να προσφέρεις και να πας κάτι παραπάνω, αισθάνεσαι αδικημένος για αυτό που έχεις ψάξει και έχεις προσπαθήσει να προσφέρεις στα παιδιά σου, και όλο αυτό δεν στο αναγνωρίζει κανείς, αλλά μπορούν να γυρίσει και μπούμερανγκ σε σένα, και ψάχνεις απεγνωσμένα ένα τρόπο να πεις ότι αυτό μπορεί να είναι ένα σωστό πράγμα για τα παιδιά μου. Και αυτό είναι λοιπόν που... η απόγνωση έκανε την Κατερίνα να κάνει αυτό το βήμα. Ένα ταξίδι με τα πόδια. Ένα ταξίδι με τα πόδια, ναι. Για να κραυγάσει, φαντάζομαι, την αγωνία της, ναι, για τα αυτιστικά παιδιά και για το τι συμβαίνει γενικά με τον αυτισμό, ναι, ναι, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί αυτό φαντάζομαι, ναι, κάνει τον κύκλο του κόσμου τώρα. Και, ότι αυτή η γυναίκα με τα πόδια φεύγει, ναι, από το Λονδίνο να περπατήσει χιλιάδες χιλιόμετρα να πει για τον αυτισμό. Ναι. Γιατί επέλεξε τον Άγιο Παΐσιο, ξέρετε? Αυτή την κίνηση, όλο αυτό. Το χρωστάει στον Άγιο Παΐσιο και στις προσευχές που έχει κάνει, ότι αυτός της έδειξε και κατάλαβε μέσα από την προσευχή τι μπορεί να κάνει. Εμείς λοιπόν την εντοπίσαμε μετά που μας αναθέσατε να παραδώσουμε την επιστολή σας. Την εντοπίσαμε στη Στουτγκάρδη, σε ένα κάμπινγκ. Σε πρώτη φάση να δούμε την παράδοση της επιστολής σας. Θα ήθελα να περπατάω πλάι σου. Όταν με πήρατε τηλέφωνο, η αλήθεια είναι ότι ξέρω και νιώθω πολύ κόσμο που θα ήθελε και να στηρίξει αυτό που κάνουμε και να περπατήσει μαζί μου. Και πραγματικά είναι πολύ όμορφο να θέλει κάποιος να στηρίξει αυτό. Αυτή είναι η Κατερίνα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα φαίνεται. Ναι. Και πολύ αγωνιστική. Και πολύ νέα για να έχει ήδη 4 παιδιά, εκ των οποίων τα 2 με μεγάλα προβλήματα. Ναι, έτσι είναι και είναι... Ούτε 40 ετών δεν είναι. Γι' αυτό το τόλμησε και είπε ότι θα το κάνω και είμαι νέα ακόμα και δεν έχω κάτι άλλο να χάσω. Δεν έχει κάτι άλλο να χάσει. Και δεν έχει και κάτι άλλο να κάνει. Και δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Γι' αυτό θέλω να τη βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να... Αυτό το ταξίδι ζωής της Κατερίνας να μην πάει χαμένο. Και εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ, αν υπάρχει κάποιος με ένα κάμπερ που μπορεί να τη βοηθήσει, πρέπει να βρει έναν τρόπο, τουλάχιστον να περπατάει, να βάζει κάπου τα πράγματά της όλη μέρα, να μην σέρνει αυτό το καρότσι και να κοιμάται κάπου στεγνά. Αλλιώς δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Και αν δεν τα καταφέρει η Κατερίνα, δεν θα τα καταφέρουμε και πολλοί άλλοι. Γιατί η Κατερίνα αυτό που κάνει δεν το κάνει για τα δικά της παιδιά. Το κάνει για όλα τα παιδιά. Το κάνει για όλα τα παιδιά. Και όλοι θα έχουμε ένα κέρδος από αυτό. Ναι. Κάποιος έπρεπε να το κάνει. Λοιπόν, για να δούμε τι αποφάσισε. Η αλήθεια είναι πως έχω μπερδευτεί, αλλά θα ήταν τιμή μου να έρθω και να δω από κοντά αυτό το άτομο που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και να το τιμήσω. Ναι, θα δεχτώ. Ευχαριστώ. Ναι. Θα δεχτεί. Ωραία. Είναι εδώ και ελπίζω και εσείς να είστε έτοιμοι να της πείτε όλα αυτά που νιώθετε να της πείτε. Ήρθα απόψε από τη Γερμανία για να ανοίξει αυτό το γράμμα. Κατερίνα, καλώς όρισες. Τι κάνεις? Να κάνουμε μια ωραία αγκονιά. Ζεστή, αληθινή, ωραία αγκονιά. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αγκαλιά. Κατερίνα, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό? Βεβαίως. Είσαι μια νέα γυναίκα, παρότι έχεις περάσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ νέα για τόση ταλαιπωρία. Έχεις 2 χρόνια να έρθεις στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, από το 17. 17 ήταν η τελευταία φορά, καλοκαίρι του 17. Αυτά τα 2 χρόνια που βρίσκεσαι εσύ, δηλαδή. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Εκεί είναι τα παιδιά. Ναι, και εκεί ζούσαμε τα τελευταία χρόνια. Πες μου τώρα λίγο από πού θες να αρχίσεις εσύ από τη ζωή σου, από το πώς γνώρισες τον άντρα σου, θέλεις να το πιάσουμε από εκεί? Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε στην Αγγλία. Εσύ τι πήγες να κάνεις εκεί? Να δουλέψω, να εργαστώ. Ως? Κομμότρια. Και εκεί γνώρισες τον άντρα σου, είναι και αυτός κομμωτής δηλαδή? Όχι, άλλο επάγγελμα έκανε τελείως. Είχε ανέβει και αυτός μετά από μερικά χρόνια που είχα πάει εγώ. Ναι. Και έτσι γνωριστήκαμε τυχαία από κοινούς γνωστούς και συγγενείς. Ερωτευτήκατε αμέσως? Εγώ ερωτεύτηκα. Εκείνος όχι? Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ήμασταν... ήταν λίγο περίεργα στην αρχή. Ήμασταν περισσότερο σαν φίλοι. Αλλά εγώ είχα αναπτύξει κάποια συναισθήματα για αυτόν. Και για 5 χρόνια περίπου. 5 χρόνια φίλοι? 5 χρόνια φίλοι και εγώ να είμαι ερωτευμένη. Μάλιστα. Φτάσαμε σε ένα σημείο που... δεν γινόταν αυτό να προχωρήσει. Με έκανε να νιώθω πολύ άσχημα και με τον εαυτό μου. Σαν να μην σε αποδέχεται ο άλλος, ας πούμε. Ναι, αλλά εσύ έκανες και 4 παιδιά μετά από αυτό εκεί. Αυτό μετά ήρθε. Ναι, αλλά πώς το επέτρεψες να σε δει όταν δεν ένιωθες καλά σε αυτή τη σχέση? Ήταν χειριστικός? Ήτανε. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές όταν κάνουμε μία σχέση, δεν έχουμε κάνει δουλειά με τον εαυτό μας. Όταν είσαι νέος, στα 20. Δεν έχουμε θεραπεύσει τα δικά μας τραύματα που έχουμε κουβαλήσει από τις μικρές ηλικίες. Πολύ σωστά. Και πολλές φορές επιλέγουμε συντρόφους οι οποίοι είναι κακοποιητικοί και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτά τα τραύματα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είχα καταλάβει τι σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου. Και το έμαθα τώρα στα 39. Βρε Κατερίνα, εγώ θέλω να σε πάρω από τον εαυτό σου και να σε πω λίγο στα παιδιά. Με τα παιδιά φαντάζομαι είχες μια πολύ δυνατή σχέση. Πόσο είναι τώρα τα 2 μεγάλα? Η κόρη μου είναι 9. Μάλιστα. Και ο γιος μου είναι 7. Μάλιστα. Το διαχειρίστηκα πάρα πολύ λάθος. Λάθος, και πολύ φυσιολογικά μαζί. Ναι. Δηλαδή είχαμε αρχίσει να ακούμε τον αυτισμό, γιατί πήραν λίγα χρόνια μέχρι να διαγνωστεί η κόρη μου. Και μετά διαγνώστηκε ταυτόχρονα και ο γιος μου, επειδή είχαμε μια ιδέα. Το ένα πίσω από το άλλο. Ήτανε... μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργα. Είναι αυτό που λέμε... είναι ευλογία και κατάρα μαζί. Το γεγονός ότι είχα 2 παιδιά με βοήθησε πάρα πολύ στην αντίληψή μου για το τι είναι ο αυτισμός. Αν είχα 1 παιδί, θα έλεγα ότι ο αυτισμός είναι αυτό που είναι η κόρη μου, αυτό που έχω βιώσει. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες. Ξαφνικά βλέπω το γιο μου διαφορετικό και πάλι αυτιστικό. Και λέω, οκ, αυτό μου άνοιξε λίγο το μυαλό μου στο να καταλάβω και τι μπορεί να δημιουργεί τον αυτισμό. Όλη αυτή η επίγνωση που πήρες παρατηρώντας τα 2 σου παιδιά που ήταν διαφορετικά, βοήθησε τα παιδιά σου? Μπόρεσες να τα βοηθήσεις δηλαδή από αυτή τη γνώση? Απόλυτα. Απόλυτα. Όμως τώρα είσαι μακριά τους. Τώρα ναι. Εμείς εντοπίσαμε σε ένα κάμπινγκ στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη. Νωρίτερα ήσουν στη Γαλλία. Ξεκινήσες, έφυγες με τα πόδια από το Λονδίνο. Τι σε όφησε να το κάνεις όλο αυτό, να φύγεις μακριά από τα παιδιά? Λίγο ξέρεις, ακούγεται λίγο περίεργο, έτσι. Ναι. Ξέρετε, πριν 1 χρόνο, καταρχήν δεν ήμουν ευτυχισμένη με όλη την ευθύνη που μπορώ να πάρω, με την επιλογή που έκανα για τον σύντροφό μου. Είχαμε τα παιδιά, δεν άντεξα άλλο το να είμαι σε αυτή τη σχέση, γιατί μου έπαιρνε όλη την ενέργεια, δεν ήμουν ευτυχισμένη και μετά είχα να αντιμετωπίσω και τα παιδιά και ήταν πάρα πολύ για μένα. Με είχε εξαντλήσει και ήθελα να μπορώ να είμαι ισορροπημένη. Και αποφάσισα να χωρίσω. Ζήτησα από τον άντρα μου να χωρίσω. Και αυτός με κατήγγειλε ότι αυτά που έκανα στα παιδιά, αυτά που προσπαθούσα να κάνω στα παιδιά, με ό,τι διάβαζα και ό,τι μάθαινα, ναι. Πράγματα όπως καλή διατροφή, ναι. Πράγματα που κάνουν και άλλοι γονείς που έχουν αυτιστικά παιδιά. Ξαφνικά έβγαλε αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και έγινε ένας πόλεμος, άρχισε να μου πηγαίνει κόντρα. Σου στέρισε η πρόνοια τα παιδιά σου. Ναι. Είχα κατηγορηθεί πολλές φορές και θεώρησα ότι το να μπει η πρόνοια στο σπίτι για μένα ήταν μια απόδειξη, επειδή ήταν και η απομόνωση που βίωνα. Κανείς δεν ήξερε τι βιώνω και τι περνάω. Και έλεγα, θα μπουν τουλάχιστον άνθρωποι μέσα και θα δουν πόσο καλή μαμά είναι, τα παιδιά πώς προοδεύουν και πηγαίνουν καλά. Ναι. Η κόρη μου η τέταρτη γεννήθηκε πρόωρα. Χωρίς κάποιο πρόβλημα υγείας, έμεινε στη θερμοκοιτίδα στο νοσοκομείο για ένα μήνα μέχρι να σταθεροποιηθεί το βάρος και η θερμοκρασία. Και 9 μηνών το παιδί σταμάτησε να τρώει. Δεν έτρωγε τις φρουτόκρεμες. Εγώ ενημέρωσα τον γιατρό και επειδή ήταν ήδη ένα πολύ μικρό μωρό, ναι. Μία μέρα να μην φάει, αμέσως αυτό. Χάνει βάρος. Και ήταν δηλαδή 2,5 μηνών, 3 που έπρεπε να νοσηλευτεί γιατί κόλλησε κρύωμα. Βγήκε από το νοσοκομείο 2 κιλά. Όπαπα. Γιατί ήταν σε αναισθησία, ταϊζότανε με σωλήνα. Τι έχεις περάσει, βρε Κατερίνα? Ενημέρωσα τους ειδικούς και ότι το παιδάκι δεν τρώει. Και στείλαν έναν υπεύθυνο υγείας που έχουν εκεί στο σύστημα της Αγγλίας. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα μία συγκεκριμένη υπεύθυνη υγείας για 7 χρόνια. Ήξερε τα πάντα, τι έχω περάσει εγώ, η οικογένεια, τα παιδιά, το ιστορικό, στις γένες όλες. Δεν φέρανε αυτήν, φέρανε μια καινούρια. Ήρθε στο σπίτι, βλέπει ένα μωρό αδύνατο, βλέπει ένα σπίτι σε άθλια κατάσταση. Λοιπόν, και μου λένε πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο να εξεταστεί το μωρό. Παίρνω και τα 4 παιδιά, δεν οδηγούσα, ήμουν μονίμως με τα πόδια και καρότσι. Πάω στο νοσοκομείο και με το που μπαίνω μέσα, ήταν 10-15 άνθρωποι με κουστούμια και μου λένε «Κυρία Μαυρομιχάλη, κακοποιήσατε το παιδί σας. Έχουμε ενδείξεις ότι το παιδί δεν το ταΐσατε και το κακοποιήσατε». Μένει το παιδί στο νοσοκομείο για μια εβδομάδα να γίνουν οι εξετάσεις και οι γιατροί είπαν ότι παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί πρόωρα και έχουν ταΐστεί με σωλήνα είχαν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα που είχε η κόρη μου. Ας μην μείνουμε σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ότι βγήκε ένα πόρισμα που αφορούσε την απομάκρυνσή σας από τα παιδιά. Επιτόπου αυτό έγινε. Εμένα με πετάξανε στο δρόμο. Τι εννοείται με πετάξανε στο δρόμο? Κυριολεκτικά. Εγώ έμεινα στο νοσοκομείο μια εβδομάδα με την Μπέμπα μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις. Επειδή ο σύζυγος τότε, ο πατέρας, έμενε σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι, δεν μπορούσε να μετακινήσει τα παιδιά και να τους αλλάξει περιβάλλον, φυσικά θα τα αναστάτωνε. Οπότε τον βάλανε στο σπίτι που έμενα εγώ και εμένα με πήρανε να με βάλουν σε ένα από αυτά τα σπίτια που μένουν οι άστεγοι. Το οποίο με το που πήγα εκεί, ξέρεις τι είναι ξαφνικά, να είσαι μια εβδομάδα στο σοκ, ήμουνα... Δηλαδή να είσαι με την οικογένειά σου, σε ένα σπίτι, με τα 4 παιδιά σου και ξαφνικά την άλλη μέρα να βρεθείς μόνος σου σε ένα χώρο για άστεγους. Ναι. Και... Τι μαθητεία είναι αυτή άραγε? Απίστευτη. Μαθητεία, Ένιωσα ότι αυτό το να τα χάνεις όλα, να χάνεις αυτό που νομίζεις ότι σε αντιπροσωπεύει, που σε εκφράζει, την αξιοπρέπειά σου, τα παιδιά σου πάνω απ' όλα, έτσι. Τη μητρότητά σου, την ιδιότητά σου ως μητέρας. Είναι πολλά. Δεν κάνατε κάποια ένσταση σε αυτή την απόφαση? Βεβαίως, όχι ένσταση. Εκεί μπήκα σε ένα νομικό σύστημα, το οποίο έμαθα και εκεί πάρα πολλά. Και δυστυχώς αυτά γίνονται σε κεκλεισμένο των θυρών δικαστήρια. Δεν είχα πολλές επιλογές και έκανα ό,τι καλύτερο για να προστατέψω τα παιδιά μου. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι με τον πατέρα τους, στο Λονδίνο. Πόσο καιρό έχετε να τα δείτε εσείς? Όταν έγινε το lockdown στην Αγγλία, μου απαγορέψαν να τα βλέπω, ενώ υπήρχε δικαστική εντολή ότι τα παιδιά πρέπει να βλέπουν τη μητέρα και αν δεν μπορεί να πάει για το lockdown, να έχουμε μέσω Skype, μέσω βίντεο κλήσεων. Δεν έγινε ποτέ, γιατί είπανε ότι θα αναστάτωνα τα παιδιά περισσότερο. 3 μήνες ούτε τα άκουσα, ούτε τα είδα, ούτε τίποτα. Και αυτό ήταν το χειρότερο όμως. Δηλαδή τώρα μου λένε, καλά πώς είσαι μακριά από τα παιδιά και λέω... Το έχω βιώσει, ξέρω πώς είναι αυτό. Δηλαδή, το δύσκολο το πέρασα, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Και ενώ είμαι ζωντανός άνθρωπος, χαρούμενος, το πρόβλημα το κάνω ευκαιρία και το πάω πάντα παραπέρα και το μετατρέπω σε κάτι θετικό. Δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. Δεν ήθελα να ζω απλά. Σκέφτηκα ότι δεν ήθελα να ζω, δεν έχει νόημα. Δεν ξέρω, βίωσα έναν πόνο σαν να σου σκίζεται όλη σου η ψυχή, κυριολεκτικά, να σου κόβει την ανάσα. Στερηθείς τα 4 παιδιά σου, δεν υπάρχει χειρότερο. Και δεν τα είχα αποχωριστεί ποτέ έτσι, δεν είχα τους συγγενείς τα Σαββατοκύριακα, τη γιαγιά, το θείο. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν βλέπεις πια τα παιδιά σου. Εγώ εκεί θα σταθώ. Ναι, ναι. Έχεις λοιπόν να τα δεις, να τους μιλήσεις, να τα αγκαλιάσεις. Μου επιτρέπανε το τελευταίο διάστημα να δω τα 2 μου παιδιά μόνο για 2 ώρες τη μία εβδομάδα, μία μέρα, και τα άλλα 2 για 2 ώρες την άλλη εβδομάδα. Οπότε τα βλέπα εβδομάδα πέρα εβδομάδα. Ναι. Τα είδα μία φορά και μετά αποφάσισα να σηκωθώ να φύγω. Γιατί έβλεπα ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη πιθανότητα λόγω της κρίσης, της κρίσιμης κατάστασης με τον ιό. Ναι. Έβλεπα ότι αυτό μπορεί να ξαναγίνει. Και δεν το άντεχα, δεν θα το άντεχα να περάσω ξανά 3 μήνες ή οτιδήποτε χωρίς τα παιδιά μου και χωρίς να μπορείς να κάνεις και τίποτα σε μένα. Τώρα φύγεις πιο μακριά από τα παιδιά σου. Ναι, αλλά τώρα έχω ένα σκοπό και είμαι αποφασισμένη. Για πες μου αυτό το σκοπό να τον ακούσω. Έχεις ξεκινήσει για να περπατήσεις με τα πόδια από το Λονδίνο, ναι, να φτάσεις, ναι, στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, στη Σουρωτή, Θεσσαλονίκης. Ξυπνάω μια μέρα στα γενέθλια της κόρης μου και λέω τι θα κάνεις. Θα κάθεσαι να κλαις και να. Είσαι στο πάτωμα και να κλαις και να κλαις και να κλαις για κάτι που δεν είναι στο χέρι σου. Δεν μπορώ να πάω να τα δω τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάω στο δικαστήριο και δεν με ακούει κανείς. Πάω από εδώ, από εκεί και όλοι με έχουν κάνει πέρα. Κανείς δεν με έχει ακούσει και κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει σε αυτό. Οπότε προσπάθησα να βρω κάτι το οποίο εμένα θα μου δίνει δύναμη και θα μου δίνει χαρά. Σου δίνει δύναμη αυτό που κάνεις. Είναι το όνειρό μου. Το ότι έχω 4 παιδιά δεν σημαίνει ότι δεν νιώθω για τα άλλα παιδιά. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που με το που γίνονται γονείς νιώθουν όλα τα παιδιά παιδιά τους. Θεωρείς λοιπόν ότι με το να φτάσεις εσύ με τα πόδια στον Άγιο Παΐσιο θα βοηθηθούν τα παιδιά όλα με αυτισμό? Και με ποιο τρόπο, θες να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό? Καταρχήν θα έδινε μια ασφάλεια στα παιδιά μου. Oh. Έτσι νόμιζα, το ότι να βγει η ιστορία μου προς τα έξω. Έβλεπα να φεύγει η κατάσταση από τα χέρια τα δικά μου και του άντρα μου. Νόμιζα ότι αυτό θα μπορούσε να δώσει μια προστασία. Έδωσε. Όλο αυτό το διάστημα που εσύ περπατάς και ταλαιπωρείς, έδωσε κάποια προστασία? Ένα γράμμα για σένα. Ένα γράμμα για σένα. Έδωσε. Όλο αυτό το διάστημα που εσύ περπατάς και ταλαιπωρείς, έδωσε κάποια προστασία? Τα παιδιά είναι ακόμα με τον πατέρα τους. Εμένα αυτό μου δίνει κάποια ασφάλεια μέχρι στιγμής, κατά κάποιο τρόπο. Πες μου για τον οργανισμό, τι θέλεις να κάνεις ακριβώς? Θέλουμε να ξεκινήσουμε μια έρευνα η οποία θα μπορέσει να σταματήσει όλους αυτούς τους μύθους για τον αυτισμό. Θέλουμε να ενώσουμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν χιλιάδες γονείς, πολλοί που έχουν περάσει περιστατικά σαν τα δικά μου, χωρισμένες οικογένειες. Τα παιδιά χρειάζονται στήριξη και χρειάζονται ένα αγαπημένο περιβάλλον. Όταν εμείς δεν ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε και τι είναι ο αυτισμός, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς. Πώς θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά? Κατερίνα μου, να τα δεχτώ όλα αυτά που λες. Αν αύριο μεθαύριο έρθει ένα σου παιδί, ναι, και σου πει μαμά, ναι, τότε που τα πράγματα ήταν έτσι, εσύ έφυγες. Ναι. Εγώ δεν βοηθήθηκα από αυτό, θα σου πει. Απλά βίωσα μια απουσία, την απουσία της μαμάς μου. Αν δεν το έκανα αυτό θα ήμουν νεκρή. Δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσω. Έπρεπε να ισορροπήσω αυτό το πράγμα. Έπρεπε να δώσω κάτι στην ψυχή μου, ή θα μιζέριαζα και θα κατέληγα σε ένα ψυχιατρίο, ή θα πάλευα, κάνοντας, δίνοντας, ισορροπώντας λίγο αυτό το ψυχολογικό τραύμα που πέρασα. Μου λέγανε, ξέρω εγώ, μήπως έχεις κατάθλιψη? Και λέω, δεν έχω κατάθλιψη. Έχω έναν άντρα που δεν θέλω να είμαι μαζί και ζω σε μια χώρα που θέλω να φύγω. Mm-hmm. Σου παίρνουν τα παιδιά. Πώς θα είναι η ψυχολογία σου? Χάλια. Βεβαίως. Εγώ θα ζητούσα λοιπόν βοήθεια. Βεβαίως. Είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθούσα πάντα, μπορούσα και αντιλαμβανόμουν το πρόβλημα. Τέλος πάντων, είναι πολύπλοκο όλο αυτό που περνάς. Δεν θέλω να πάρω θέση. Πραγματικά είναι πολύπλοκο όλο αυτό και εξωτερικά, αυτό που διάγεις, αλλά και εσωτερικά μέσα σου. Βεβαίως. Υπάρχει έτσι μία εθάλη, μία ομίχλη σε σχέση με όλο αυτό που επιδιώκεις και με όλο αυτό που είναι πολλά και θες να φωτίσεις. Αυτό... Δεν ξέρω τι θες να φωτίσεις στο τέλος, αλλά ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι ποδαρόδρομος επί της ουσίας κυριολεκτικά. Έτσι. Έχεις φτάσει μέχρι τη Γερμανία και σκοπεύεις να συνεχίσεις, τώρα θα γυρίσεις εκεί και να συνεχίσεις το ταξίδι με τα πόδια. Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σου λείπουν τα παιδιά. Απίστευτα. Αυτή τη στιγμή. Απίστευτα. Και είναι περίεργο γιατί με βλέπει ο κόσμος να χαμογελάω. Είναι περίεργο όντως. Ναι, είναι... Δεν θα πω όχι. Είναι περίεργο για κάποιον που δεν έχει βιώσει κάτι τέτοιο. Ναι. Όταν έχεις βιώσει τέτοιον πόνο και μπορείς να στέκεσαι. Καταρχήν προσπαθούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Σαν να... Άμα άφηνα τον εαυτό μου να πέσει, θα κατέληγα σε κάποια ψυχιατρίο. Λοιπόν, εγώ έχω κάτι τώρα που θα σου δώσει χαρά. Αυτό, θα σου δώσει χαρά. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι το γράμμα. Είναι κάτι άλλο. Ω, Χριστέ μου. Που δεν το έγραψε κάποιος, αλλά το ζωγράφησε. Αυτή είναι μια ζωγραφιά από τα παιδάκια σου. Αυτό το... Είναι εδώ απόψε για να σε υποστηρίξει με έναν τρόπο αυτή η ζωγραφιά. Ξέρετε, για να μπορέσουμε να φέρουμε αλλαγές, θα πρέπει ο καθένας μας να κάνει μια θυσία. Δεν γίνονται... Εσύ έκανες 4 όμως μαζί και μεγάλες. Ναι, αλλά πιστεύω ότι είναι για καλό. Και αυτό ελπίζω να είναι για καλό. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν ξέρω, θα περιμένω να δω το αποτέλεσμα. Ελπίζω να είναι για καλό. Λοιπόν, έχεις παραλάβει ένα γράμμα. Θυμάσαι την πρώτη φράση του. Θα ήθελα να περπατήσω μαζί σου. Ναι. Ακριβώς. Θα ήθελα να περπατάω πλάι σου. Είναι η ακριβής φράση. Και εγώ θα συνεχίσω την ανάγνωση του γράμματος αυτού. Μήπως πάει κάπου το μυαλό σου. Σε αυτό το ταξίδι ζωής που έχει ένα στόχο, να δώσει ελπίδα σε χιλιάδες οικογένειες που βιώνουν τον αυτισμό, στέκομαι κι εγώ δίπλα σου, συμπαραστάτρια όλης αυτής της προσπάθειας για αυτά τα παιδιά που το μόνο που χρειάζονται είναι αγάπη. Σε πηγαίνει κάπου. Πιστεύεις ότι το γνωρίζεις τον Αποστολέα? Καταλαβαίνω ότι είναι γυναίκα καταρχήν. Ναι, γιατί είπε ότι είναι συμπαραστάτρια. Όχι, να πω την αλήθεια, μου έρχονται διάφορα άτομα στο μυαλό. Αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποιος θα έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία και να το εκφράσει αυτό έτσι. Και είναι ειδικά ένα χρόνο όταν έχεις περάσει ένα διάστημα που όλοι έχουν φύγει από δίπλα σου. Και όταν κάποιος σου λέει αυτό. Έχουν φύγει όλοι από δίπλα σου, Κατερίνα. Όταν ακούς κάποιον ότι του έχουν πάρει τα παιδιά και που δεν ξέρει κανείς το τι έχω βιώσει εγώ. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει την αλήθεια. Όλοι έχουν την εντύπωση ότι κάτι θα έκανες, δεν γίνεται να σου έχουν πάρει τα παιδιά έτσι. Χωρίς να έχεις κάνει κάτι, χωρίς να έχεις ένα πρόβλημα με ναρκωτικά, με αλκοόλ, με κακοποίηση, με οτιδήποτε. Και όλο αυτό έκανε τους ανθρώπους να... Απομακρυνθούν. Απομακρυνθούν. Και ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα για σένα. Και με τέτοιο τρόπο. Μιλάμε ότι φύγαν όλη η οικογένεια. Η δική σου αλήθεια πώς το αντιμετωπίζουν αυτό, η δική σου οικογένεια? Όταν, ας πούμε, η μητέρα μου το έμαθα αυτό, της φάνηκε πάρα πολύ άσχημο, ας πούμε, γιατί χωρίζεις με 4 παιδιά και πού θα πας με 4 παιδιά και τι θα κάνεις και και κάτσε στον άντρα σου και αυτά. Η σχέση με τη μαμά σου είναι καλή αυτή την περίοδο? Δεν μιλάω από τότε που ξεκίνησα μαζί της. Και αυτό. Όχι, πιστεύω ότι άμα την πάρω θα ξεκινήσουμε να μιλάμε. Πιθανολογείς να είναι η μητέρα σου? Πίσω από αυτό το γράμμα. Λίγο, όχι. Δεν ξέρω. Κάποιος άλλος από την οικογένειά σου θα ήθελες να είναι? Θα ήθελα πολύ. Θα ήθελες. Θα ήθελα. Σου λείπει η οικογένειά σου, δηλαδή. Πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, αυτό το θέμα της αποδοχής που έχουμε όλοι. Το να μπορεί η οικογένειά σου να σε αποδεχτεί. Λοιπόν. Το γράμμα για σένα έρχεται από αυτό το πρόσωπο. Το αποκαλύπτω. Γεια σου. Ξέρω ότι είναι μια γυναίκα που δεν έχει συναντήσει ποτέ από κοντά, εσύ. Ναι, ναι. Τη γνωρίζεις από το Facebook, από όλο αυτόν τον αγώνα που κάνετε και οι δυο μαζί, ούσες μανούλες παιδιών με αυτισμό. Αλλά είναι μια γυναίκα που αποφάσισε να σε καλέσει από τόσο μακριά, ξέροντας ότι εσύ είσαι στο βάδισμά σου. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρεις πόσο σε αγαπάω, ξέρεις πόσο σε θαυμάζω. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σε ξέρω και σε έχω ακούσει μαζί με τα παιδιά σου να τους μιλάς. Δεν χρειάστηκε ποτέ να μου αποδείξεις τίποτα. Σε έφερα εδώ γιατί θέλω να σε βοηθήσω πάρα πολύ, να μάθει ο κόσμος αυτό που θες να κάνεις. Αυτό το που θες να δημιουργήσεις με τον οργανισμό, που δεν το δίνεις και πολύ καλά να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά αυτό... Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Ναι. Αυτή είναι μια έρευνα που δεν έχει γίνει ποτέ και είναι έρευνα που μπορεί να μας δώσει στα χέρια μας χρήσιμες πληροφορίες για να μην κάνουμε λάθη. Λάθη πάντα θα κάνουμε, αλλά να μπορέσουμε να κάνουμε λιγότερα και να μπορέσουμε και να ασκήσουμε και πίεση στο κράτος να μας βοηθήσει για να κάνουμε πράξη αυτά που θα μας βγάλει αυτή η έρευνα. Σε έφερα εδώ επίσης και για να σε ξεκουράσω λίγο. Γιατί είσαι πάρα πολύ κουρασμένη. Ένας πολύ σοβαρός λόγος. Βρεγμένη και πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Και νηστική, εγώ βλέπω. Ναι. Ναι. Και θέλω να πω στον κόσμο να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και να... αυτό το ταξίδι που για σένα είναι ταξίδι ζωής να έχει νόημα τελικά και να γίνει ένα ταξίδι ουσιαστικό και για παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον αυτισμό. Και επίσης να σε γνωρίσω και από κοντά. Είσαι μια κουκλάρα, δεν σε ξέρω τόσα χρόνια. Να τα πούμε από κοντά, καλή μου. Πώς νιώθεις που κάποιος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και σου λέει όλα αυτά τα λόγια? Η Πηνελόπη ήταν πάντα εκεί για να βοηθήσει. Και ενώ δεν με ξέρει, δεν έχουμε βρεθεί, πάντα έδωσε την αγάπη της και το χρόνο της. Και νομίζω ότι όταν έχεις χάσει αυτό τα πάντα, αυτό είναι που έχει σημασία πραγματικά. Το να βρίσκεσαι με ανθρώπους που να υπάρχει αυτή η επαφή. Δεν έχουμε βρεθεί και έχουμε τέτοια ένωση που πιστεύω ότι ο ένας έχει την πλάτη του άλλου, έτσι. Νιώθεις κάπως σήμερα ότι η ζωή σου έχει λίγο περισσότερο νόημα μετά από αυτή την επιλογή της, την πρωτοβουλία της να σε καλέσει, να σου στείλει Γράμμα? Είναι ότι πιστεύει κάποιος σε σένα. Εύχομαι πραγματικά, Κατερίνα, κάποια στιγμή να έρθουν έτσι τα πράγματα που και τα παιδιά σου να σου πούν «Μαμά, ευχαριστούμε που προσπάθησες». Το εύχομαι πραγματικά. Κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να διώξω το κεντρικό γράμμα από ανάμεσά σας για να γνωριστείτε και από κοντά. Να συναντηθείτε για πρώτη φορά στη ζωή σας. Η Κατερίνα ή Πηνελόπη. Προσοχή. Δεν ξέρω πόσο αγκαλιά γιατί... Ευχαριστώ. Καλά. Ήταν μεγάλη βοήθεια αυτό. Εύχομαι και ελπίζω. Και πραγματικά με ξεκούρασε. Ναι. Και ο Χριστέ. Συγγνώμη με τον αγώνα, Κατερίνα. Είδες, υπάρχει ένας άνθρωπος που σε σκέφτεται. Μπορεί να μην είναι η μαμά, μπορεί να μην είναι η αδελφή σας. Το καλό είναι... Αλλά είμαι κάποια που σε αγαπάει πολύ. Και ξέρεις τι... Ακούω καταστάσεις δικές σου και θα ακούσεις εσύ δικές μου και καταλαβαίνει μία την άλλη. Η επαφή που έχουμε οι μαμάδες μεταξύ μας μας δίνει απίστευτη δύναμη. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσουμε ή να εξηγήσουμε τίποτα. Λέει κάτι που περνάει και αμέσως το καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω ότι θα τα πείτε τώρα με τη δική σας διαφορετική διάλεκτο, που είναι ουσιαστική, διάλεκτος ψυχής. Ελπίζω πραγματικά αυτή όλη η ταλαιπωρία στην οποία έχεις μπει με πρωτοβουλία σου να αποδώσει και να βοηθήσει τα παιδιά όλου του κόσμου που έχουν αυτισμό και τους γονείς τους κατ' επέκταση. Σας ευχαριστώ, για την επιλογή σας, Πηνελόπη, να στείλετε αυτή την επιστολή απόψε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να μαθαίνουμε τα καλά σας νέα. Και εύχομαι να πας στον Άγιο Παΐσιο και να ανάψεις το κεράκι σου με ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.